Με τις προβλέψεις και τις διαδικασίες που αποτυπώνονται στο νομοσχέδιο, γίνεται ένα ταχύτερο βήμα υλοποίησης του στόχου ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης σε συνέχεια των συνολικών αντιασφαλιστικών ανατροπών που όλες οι κυβερνήσεις προώθησαν διαχρονικά, μετατρέποντας την κοινωνική ασφάλιση από ανάγκη και δικαίωμα των εργαζομένων σε προϊόν χρηματοοικονομικό, σε ρίσκο για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και των ασφαλιστικών εταιριών, αλλά και για την πλήρη απαλλαγή συγχρόνως του κράτους και εργοδοσίας από το κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης, διαμορφώνοντας έτσι ένα ασφαλιστικό στο οποίο θα υπάρχει πρόσβαση αν έχεις να πληρώσεις. Αυτή είναι η ελευθερία του συστήματος που διατυμπανίζεται και προπαγανδίζεται και που φυσικά υπηρετείται όλες οι κυβερνήσεις, που πάει σύμφωνα με το μέγεθος της τσέπης που διαθέτει ο καθένας. Και αυτό εύκολα μπορεί να το διαπιστώσει κάποιος με βάση τις ανατροπές που έχουν προηγηθεί στο ασφαλιστικό, με τις εκατοντάδες παροχές που έχουν κοπεί από τα ταμεία, αλλά και τις δραματικές αλλαγές στην υγεία, όπου διαμορφώνεται σταθερά ένα ελάχιστο επίπεδο παροχών για όλους, και από εκεί και πέρα όποιος έχει να πληρώσει αποκτά πρόσβαση και σε καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Και ακριβώς αυτή η απαξίωση και ο ενταφιασμός ακόμα και των πιο στοιχειωδών κοινωνικών αναγκών στο όνομα του κέρδους δείχνουν ότι τα όρια αυτού του σάπιου συστήματος έχουν ξεπεραστεί προπολού. Και το έγκλημα που συντελείται στο ασφαλιστικό σύστημα αφορά τις σημερινές αλλά κυρίως τις μελλοντικές γενιές εργαζομένων, τους νέους και τις νέες δηλαδή, που εργάζονται και αμείβονται με άθλιους όρους, και τους αφορά όχι μόνο το ύψος και το πότε θα πάρουν τη σύνταξη πτωχοκομείο, αλλά τους αφορούν και οι παροχές υγείας, δηλαδή όσες απέμειναν, οι οποίες ξεκινούν από τις ιατρικές εξετάσεις, τα φάρμακα, την προστασία της μητρότητας, την ασφάλιση των παιδιών και τα εμβόλια τους, την προστασία απέναντι στον επαγγελματικό κίνδυνο, την προστασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλα. Και αυτό γιατί το κράτος στη βάση των πολιτικών που υλοποιούν διαχρονικά όλες οι αστικές κυβερνήσεις, εφαρμόζοντας πιστά την ευρωενωσιακή στρατηγική του κεφαλαίου για όσο γίνεται πιο φθηνό εργαζόμενο, αφενός αποσύρεται σταδιακά μέσω της μείωσης της χρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων, ώστε να εξοικονομούνται κονδύλια που διοχετεύονται μέσω φοροαπαλλαγών, φοροελαφρύσεων, εισφοροαπαλλαγών, αναπτυξιακών πακέτων και πάει λέγοντας, και αφετέρου εξασφαλίζει στον εργαζόμενο ένα συνεχώς συρρυκνούμενο βασικό πακέτο παροχών εξαθλίωσης για την υγεία του, ενώ το επιπλέον κόστος μετακυλείται στις πλάτες των ασθενών. Έτσι το κράτος εξελίσσεται σε ρυθμιστή και των ασφαλιστικών τιμών για παροχές υγείας, αποζημιώσεις και άλλα, και όχι όπως θα έπρεπε να σχεδιάζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες για να καλύπτονται στο σύνολό τους οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες για πρόληψη, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια αντίστοιχα, στο φάρμακο, την πρόνοια και τις αντίστοιχα προνοιακές δομές. Και σε αυτή την πολιτική συνέβαλε ως εργαλείο η δημιουργία του ΕΟΠΗ εδώ και κοντά μια δεκαετία, με το κράτος να έχει αποσυρθεί από τη χρηματοδότηση στην ουσία του κλάδου υγείας, με μοναδικό κονδύλιο από το κράτος, αυτό για τους ανασφάλιστους, που δεν επαρκεί ούτε για τα εμβόλια τους. Ενώ την ίδια ώρα επιβλήθηκε, θυμάστε πολύ καλά, το 2015, το χαράτσι εισφορά 6% στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, δηλαδή 750 εκατομμύρια το χρόνο, κοντά 4,5 δισεκατομμύρια στα 6 και πλέον χρόνια εφαρμογής του μέτρου αφέμαξης των συνταξιούχων. Αυτό το ονομάζεται και εσείς τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση, το ονομάζεται κοροϊδεύοντας το λαό ως σημάζεμα νοικοκύρεμα των οικονομικών, το οποίο όμως δεν απέτρεψε την εφαρμογή του κανονισμού περικοπών σε ιατρικές εξετάσεις, θεραπείες, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, επιδόματα, αλλά και αύξηση των πληρωμών των ασθενών σε κρατικό και ιδιωτικό τομέα. Δεν απέρριψε, για παράδειγμα, οι ασθενείς την περίοδο 2012-2019, την ίδια περίοδο δηλαδή, με κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, να φτάσουν να πληρώνουν οι ασθενείς κατά 53 περίπου τα 100 περισσότερο για τα αποζημιούμενα φάρμακα, χώρια τα εκτός λίστας, δηλαδή τα μη συνταγογραφούμενα, όταν την ίδια περίοδο μειώνατε τη δημόσια δαπάνη, την κρατική συμμετοχή δηλαδή, κατά 50%, για την οποία μάλιστα διαγωνίζεστε μεταξύ σας για το ποια κυβέρνηση ήταν πιο αποτελεσματική στην εφαρμογή αυτού του μέτρου. Ποιος αλήθεια πλήρωσε και πληρώνει αυτή τη μείωση? Ο λαός. Αλήθεια, ποιος πληρώνει
για την οδοντιατρική φροντίδα. Μήπως ο ασφαλιστικός φορέας, το κράτος και πάει λέγοντας, όχι, κάθε άλλο. Με στοιχεία του 17, το 99,7% των εξόδων για οδοντιατρική φροντίδα και αντιμετώπιση βάρνει τη λαϊκή οικογένεια και το κράτος και ασφαλιστικές και ασφαλιστικοί φορείς, ο ασφαλιστικός φορέας στο εξωφρενικό ποσοστό του, είχε συμβολή στο εξωφρενικό ποσοστό του 0,27%. Ή μήπως υπάρχει δωρεάν παροχή υπηρεσιών ιατρικώς υποβοηθούμενες αναπαραγωγής? Όχι. Να πως λοιπόν εξαναγκάζεται τα ζευγάρια να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και βέβαια ούτε λόγος να γίνεται για το αναγκαίο και δωρεάν προγεννητικό έλεγχο, ενώ αντίστοιχα με στοιχεία του 19 δεν έχουν κάνει μαστογραφία ποτέ ή έχουν να κάνουν πάνω από 3 χρόνια το 48,5% των γυναικών και αντίστοιχα τεστ ΠΑΠ το 34,5%. Έτσι μαζί με την κατώτατη λεγόμενη Εθνική Σύνταξη Ψίχουλου που εγγυάται το κράτος, ακριβώς αυτό το κράτος εγγυάται και ένα μήνυμο με ελάχιστο στοιχειώδες πακέτο παροχών υγείας. Από εκεί και πέρα ή πληρώνει ο λαός την ώρα της ανάγκης ή θα πρέπει να προσφύγει σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που ακονίζουν τα μαχαίρια τους ή στα επαγγελματικά ταμεία πληρώνοντας επιπλέον ποσά για πακέτα παροχών υγείας. Να πως κουμπώνει το ασφαλιστικό στα ήδη δρομολογημένα μέτρα προκειμένου το αστικό κράτος να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο εισόδημα σύνταξη επιβίωσης και αυτό βεβαίως με προϋποθέσεις και συγχρόνως ένα βασικό πακέτο κάλυψης υπηρεσιών υγείας, δηλαδή των πιο βασικών. Αυτό κάνετε και εσείς ως κυβέρνηση, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι, και το κάνετε γιατί το κεφάλαιο που υπηρετείτε δεν μασά τα λόγια του και δια των εκπροσώπων του λένε χαρακτηριστικά πως ο ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την υγεία γεννά ατομικές προσδοκίες που είναι ιδανικές αλλά δεν είναι ρεαλιστικές. Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα προτείνουν κοινικά τον σχεδιασμό ενός συστήματος υγείας που θα βασίζεται σε δύο βαθμίδες. Τη βαθμίδα των αναγκών που θα καλύπτεται από το κράτος, δηλαδή κρατικό σύστημα με ελάχιστες και ανεπαρκείς παροχές, το βασικό πακέτο, και η βαθμίδα των επιθυμιών που θα αναλαμβάνει να ικανοποιήσει η ιδιωτική ασφάλιση. Αυτή είναι η αστική αντίληψη και πολιτική για την υγεία, την πρόληψη του λαού, του ανθρώπου σήμερα εν έτη 2022, που υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις της αλματώδης ανάπτυξης και του τεράστιου πλούτου που παράγουν οι εργαζόμενοι, αντίστοιχα τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, μεγάλος αριθμός εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα μπορούσαν να καλύψουν τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες για πρόληψη, αποκατάσταση και γενικότερα την προάσπιση της υγείας του λαού. Όμως αυτά, στον καπιταλισμό που υπηρετείτε όλοι σας, κύριοι και της κυβέρνησης αλλά και των άλλων κομμάτων, είτε κυβέρνησαν είτε δεν κυβέρνησαν, αλλά αποδέχονται αυτόν τον δρόμο και αυτές τις επιλογές, αποτελεί ανεπίτρεπτο κόστος και σπατάλη. Θέλετε να θεωρείτε από το λαό ως επιθυμία και προσδοκία μη ρεαλιστική. Όμως αυτό που δεν είναι επιθυμία, αλλά το πραγματικά σύγχρονο και ρεαλιστικό από τη σκοπιά του λαού, των λαϊκών αναγκών, είναι η διεκδίκηση ενός αποκλειστικά κρατικού συστήματος υγείας πρόνοιας, καθολικού, σύγχρονου και απολύτως δωρεάν. Ενός συστήματος υγείας πρόνοιας χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, που οι υπηρεσίες του θα αποτελούν στην πράξη κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και όχι όπως σήμερα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα, με πλήρη κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας, με αντίστοιχη αύξηση των κονδυλίων στον κρατικό προϋπολογισμό, με προσλήψη προσωπικού, ενίσχυση ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, με φορολόγηση του κεφαλαίου, με κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων στον κλάδο υγείας των ασφαλιστικών ταμείων, όπου θα παρέχονται δωρεάν από το κράτος όλες οι εξετάσεις, θεραπείες, υγειονομικό υλικό, φάρμακα, εμβόλια, χωρίς πληρωμές, συμμετοχές, χωρίς πλαφόν και περικοπές, σύμφωνα με τις ανάγκες και με αποκλειστικά επιστημονικά κριτήρια. Αυτό μπορεί ο λαός να το επιβάλλει μέσα από τον αγώνα του, απορρίπτοντας συνολικά αυτή την πολιτική, αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης που του τσακίζει τη ζωή για χάρη μιας χούφτας καπιταλιστών, δυναμώνοντας τον αγώνα του ενάντια στις ανατροπές στην κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, την ίδια του τη ζωή και τη ζωή των παιδιών του.